καμία έκπτωση δεν πρόκειται να γίνει από την πλευρά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του νομού, όπως τόνισε ο νομάρχης Αλέκος Καχρημάνης με αφορμή τις εξελίξεις για την προστασία του ποταμού Καλαμά από τη ρύπανση. Από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση εργασίες τοποθέτησης δύο μετρητών της ποιότητας των νερών πριν τη σύρεγγα της Λαψίστας, ώστε να υπάρχει συνεχής έλεγχος των νερών που καταλήγουν στην Τάβρο και εν συνεχεία στον ποταμό Καλαμά, ενώ παράλληλα ο νομάρχης επισκέφθηκε σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Τάφρου, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες των δημάρχων των παρακαλάμιων δήμων, τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες εντείνεται το πρόβλημα της ρύπανσης. Όπως τόνισε ο κύριος Καχρημάνης, δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα, ενώ υπογράμμισε ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα, επί ένα δίωρο, ήμουνα στην Τάφρο Λαψίστας, γιατί έχουν γίνει καταγγελίες κατά καιρούς ότι η Τάφρος στα Σαββατοκύριακα δεν είναι καθαρή. Η Τάφρος με γυμνό το μάτι ήταν πολύ καθαρή. Έκατσα στη γέφυρα που είναι του ΓΟΕΒ, πρωτού τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό. Έκατσα στη γέφυρα που διευθύνεται από το εργοστάσιο Δοδόνης προς το Λυκοτρίχη απέναντι. Γενικά δεν είχε κανένα πρόβλημα πουθενά επί ένα δίωρο. Αυτό θα γίνεται συχνά πυκνά από εμάς. Θεωρώ με τις συσκευές που έχουμε βάλει σε όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς που είναι στη βιομηχανική περιοχή και πέριξ αυτής ότι υπάρχει πλέον 24ωρος έλεγχος. Τα δύο μηχανήματα τα δικά μας θα τοποθετηθούν μπροστά από τη σύραγγα εδώ για να ελέγχουμε την περιοχή της Τάφρου Λαψίστας όπως πάει για τον Καλαμά από τη σύραγγα της Λαψίστας. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες την Παρασκευή. Θεωρώ όμως ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα και τελειώνοντας τα θέματα που έχει να λύσει η ΒΠΕ με τη ΔΕΙΑ και η ΔΙΑ με την ΒΠΕ, θα έχουμε τελείως άλλα αποτελέσματα στον Καλαμά. Επίσης, με τους στίχους αυτούς που πήρε τελευταία αποφάση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και αρχίσουμε πλέον άμεσα την κατασκευή, με την απόφαση που πήραμε την Παρασκευή που μας πέρασε, θα κόψουμε τις διόδους αυτών που θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κορόιδα που συμμορφώνονται και ρίχνουν λίματα στον Καλαμά από μέρη αφύλακτα. Έτσι, με σεβασμό όλοι στο περιβάλλον, θα πορευτούμε στο νομό. Άλλωστε, η ανάπτυξη του νομού στηρίζεται σε δύο παραμέτρους, στο περιβάλλον και στο φυσικό τοπίο. Και το περιβάλλον το έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό σε θέματα τέτοια δεν θα κάνουμε πίσω, αλλιώς δεν είμαστε χρήσιμοι στον τόπο μας.